Και από την Νάπολη πάμε να ανοίξουμε λίγο ένα θέμα και να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε περίοδο κορονοϊού και καραντίνας, καθώς οι οικονομικές απάτες μέσω του διαδικτύου έχουν αυξηθεί, όπως και οι σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μελτίνη Χριστοδουλάκη, είναι υπεύθυνη ανοιχτής γραμμής safeline.gr. Κυρία Χριστοδουλάκη, καλησπέρα. Επειδή λοιπόν προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά αρχεία, είναι οι λεγόμενες, και διορθώστε με, επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος. Έχουμε κατά την περίοδο του lockdown και κατά την περίοδο της πανδημίας, ιδίως την πρώτη περίοδο του lockdown, καθώς τη δεύτερη τώρα τη διανύουμε και δεν έχουμε ακόμα σαφή και στατιστικά στοιχεία, θα λέγαμε ότι έχουμε αύξηση σε οικονομικές απάτες. Ένας τρόπος από τους οποίους είναι και η μέθοδος του ψαρέματος, του phishing. Την περίπτωση δηλαδή κατά την οποία ο αποστολέας αποστέλει στους παραλήπτες σε διάφορα email, δικά μας email στους πολίτες, email ζητώντας πολλά προσωπικά στοιχεία, μεταξύ άλλων αριθμό πιστωτικής κάρτας, ενδεχομένως ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας και άλλα στοιχεία τα οποία σε συνδυασμό μεταξύ τους μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με απότερο σκοπό να βλάψει οικονομικά τον παραλήπτη. Κυρία Χριστοδουλάκη, ερώτηση. Κάτω από ποιες συνθήκες ένας πολίτης πέφτει σε αυτή την παγίδα? Θα λέγαμε ότι στην περίοδο την οποία διανύουμε και όσο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο για όλες μας σχεδόν τις διαδικτυακές αγορές, αλλά και αν το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι όλο αυτό μπορεί να βρει και απροετοίμαστος τους πολίτες όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου και ιδίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να υποπέσει σε μια τέτοια κατάσταση και να εν τέλει να έχει το ρόλο του θύματος. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις όπου ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα ενδεχομένως από τα ΕΛΤΑ, ενδεχομένως από κάποια τράπεζα γνωστή με την οποία είναι συνδεδημένος και έχει την αίσθηση ότι αυτή η τράπεζα μέσω αυτού του email του ζητάει διάφορα στοιχεία. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Οι τράπεζες ποτέ μα ποτέ δεν ζητούν προσωπικά στοιχεία ευαίσθητα μέσα από τα email τους. Αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στην αποστολή αυτών των μηνυμάτων, αυτοί οι οποίοι δηλαδή διαπράττουν αυτές τις οικονομικές απάτες, έχουν κλέψει τα λογότυπα και όλη την εικόνα του μηνύματος, ώστε να ξεγελάσουν τον παραλήπτη ότι πρόκειται ενδεχομένως για κάτι το οποίο τον αφορά. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα ακούσαμε και ένα περιστατικό που κάποιος συντοπίτης μας έχασε πάνω από 10.000 ευρώ μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Κατάφεραν και του επέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτές τις καμπάνιες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και βέβαια, κυρία Χριστοδουλάκη, σε περίπτωση που στεφτεί με επιτυχία η απάτη, είναι πάρα πολύ αργά κάποιος να πάρει τα χρήματα πίσω. Είναι πάρα πολύ αργά, είναι δύσκολο, είναι άτομα τα οποία πού θα τους βρεις. Τα ηλεκτρονικά ίχνη είναι τόσο δύσκολο να τα εξακριβώσεις. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προσέξουμε το email από το οποίο μας έρχεται αυτό το μήνυμα. Ενώ δηλαδή καθόλου μπορεί να δείχνει ότι πρόκειται για ένα email από την Χ τράπεζα, εάν προσέξουμε τον αποστολέα θα δούμε ότι καμία σχέση δεν έχει το email αυτό με κάποιο email της τράπεζας. Πρέπει να ενημερώσει λοιπόν ο πολίτης σε περίπτωση που δεχθεί στα εισερχόμενά του ένα email. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει ποια είναι? Να σβήσει το mail? Πρωτίστως, καλό είναι να το αναφέρει στις αρχές για να λαμβάνουν γνώση, αν και πιστέψτε με, είναι τόσο πολύ άρρηκμα τα περιστατικά που οι διοκτικές αρχές έχουν λάβει γνώση για αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν απαντάμε και το διαγράφουμε. Μπορούμε με τις ρυθμίσεις που έχουμε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή και στο email μας, μάλιστα να το κάνουμε να μην εμφανίζεται καν στα εισερχόμενά μας, να πηγαίνει κατευθείαν στα ανεπιθύμητα email. Και σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρονικού ψαρέματος προσωπικών στοιχείων. Και στην περίπτωση όπου κάποιος μας αποστέλνει κάποιο συνημμένο αρχείο, το οποίο ενδεχομένως είναι σε κακόβουλο λογισμικό και αν εμείς το ανοίξουμε αυτό το συνημμένο αρχείο ή το κατεβάσουμε τοπικά στον υπολογιστή μας, ενδέχεται να χάσουμε πάρα πολλά, να κολλήσουμε κάποιο ιό και να χάσουμε πολλά σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε διαθέσιμα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι μία επίσης σημαντική μορφή οικονομικής απάτης είναι αυτή με το κακό βιολογισμικό που σας είπα, όπου κλειδώνονται όλα τα αρχεία, ξαφνικά κλειδώνει η οθόνη του υπολογιστή και αυτός ο οποίος διέπρεξε την οικονομική απάτη ζητάει λίτρα. Έχει κλειδώσει τα αρχεία και ζητάει από εμάς 100-200 ευρώ προκειμένου να ξεκλειδώσουν τα συγκεκριμένα αρχεία από το υπολογιστή του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κυρία Χριστοδουλάκη? Τα διαγράφουμε, δεν τα ανοίγουμε σε καμία περίπτωση τα συνημμένα αρχεία όταν βλέπουμε ότι η αποστολέα είναι άγνωστος προς εμάς. Δεν τα ανοίγουμε, δεν απαντάμε, τα διαγράφουμε. Κυρία Χριστοδουλάκη, ποιες ηλικιακές ομάδες πέφτουν σε αυτές τις παγίδες πιο εύκολα? Δεν είναι ευδιάκριτο μέσα από τον αριθμό των καταγγελιών και από τη φόρμα, καθώς οι περισσότερες έρχονται σε εμάς ανώνυμα να εξακριβώσουμε την ακριβή ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο, από την εμπειρία μας φαίνεται ότι κάτι τέτοιο απειλεί περισσότερο τις μεγάλες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με το διαδίκτυο και δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις κακοτοπιές που ενδεχομένως ένας λίγο νεότερος άνθρωπος ενδεχομένως τις έχει λάβει υπόψη του. Πόσο εύκολο είναι να συλληφθεί ο δράστης? Αφήνει ηλεκτρονικά αποτυπώματα. Αφήνει ηλεκτρονικά αποτυπώματα, όμως αυτά δεν είναι πολύ εύκολο να εξακριβωθούν. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι και το διαδίκτυο δεν γνωρίζει συγκεκριμένα γεωγραφικά σύνορα, συγκεκριμένες νομοθεσίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει εμπλοκή και άλλων κρατών ενδεχομένως, νομοθεσιών, διαδικασίες που αφορούν τα δικαστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι από την άλλη μεριά πάρα πολύ συχνά, ευθύς μόλις διαπράξουν ένα τέτοιο έγκλημα και ευθύς μόλις ψαρέψουν αυτό το οποίο ήθελαν και αποκομίσουν κάποιο οικονομικό όφελος, αμέσως προχωρούν στην διαγραφή αυτού του email. Αλλάζουν έδρα, αλλάζουν στοιχεία και πάλι από την αρχή. Επομένως, όταν εμείς το αντιληφθούμε, ενδεχομένως να είναι ήδη αργά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τους εντοπίσουμε. Κύριε Χριστοδουλάκη, αυτοί οι επιτίδοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς καθόμαστε πολλές ώρες μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσα στο σπίτι σε αυτή την περίοδο της πανδημίας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος αύξησης των υποθέσεων των συγκεκριμένων. Σας έφερα δύο σημαντικά παραδείγματα από μηνύματα ανεπιθύμητα. Ωστόσο, λόγω της περίοδος του lockdown, οι περισσότερες διαδικτυακές αγορές πραγματοποιούνταν πλέον από ηλεκτρονικά καταστήματα και αυτό είναι επίσης ένας σημαντικός λόγος για την αύξηση του αριθμού των καταγγελιών που αφορούσαν σε οικονομικές απάτες. Δεν ήταν λίγα τα παραδείγματα από ιστοσελίδες οι οποίες προσπαθούσαν να πουλήσουν κάποιο προϊόν λόγω του lockdown, ενδεχομένως αντισηπτικά σε πολύ καλές τιμές, μάσκες σε πάρα πολύ καλές τιμές ή κάθε άλλο είδος το οποίο ήταν σε δελεαστικές τιμές και οι άνθρωποι, μην έχοντας προλάβει να κάνουν κάποια έρευνα αγοράς, μην έχοντας την δυνατότητα στο φυσικό κόσμο να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο που αγοράζουν, προχωρούσαν σε κάποια παραγγελία και εν τέλει δεν ελάβαναν ποτέ μα ποτέ το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο παρήγγειλαν. Κυρία Χριστοδουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Όποιος πολίτης βέβαια επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Βεβαίως, στο www.safeline.gr. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ.